ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεται στη σημερινή σύσκεψη φορέων που καλέσαμε. Έχουμε και με ανοιχτή πρόσκληση, αλλά και με ιδιαίτερη πρόσκληση καλέσεις σε διάφορους φορείς, τόσο της εκπαίδευσης, όσο και από το χώρο της υγείας, το Ιατρικό Σύλλογο, το Φαρμακευτικό Σύλλογο, και από άλλους συλλόγους, έτσι, του δημόσιου και του σωματεία του ιδιωτικού τομέα, με στόχο να γίνει μέσα από αυτή τη σύσκεψη καταρχήν μια ενημέρωση, αν και ξέρουμε ότι τα περισσότερα πράγματα γνωρίζεται οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους, αλλά κυρίως να γίνει και μια συζήτηση τι μπορούμε να κάνουμε συνολικά μαζί σαν κοινωνία εδώ στην πόλη μας, τόσο για τα ζητήματα της υγείας, ας πούμε, αλλά και για το νοσοκομείο της πόλης μας. Και λέω τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας, τόσο πανελλαδικά όσο και στο νοσοκομείο της πόλης και στην περιοχή μας και στα κέντρα υγείας, δυστυχώς εξελίσσονται επί το δυσφανέστερο. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή ούτε στάσιμες. Υπάρχουν πλέον σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας. Πολλά νοσοκομεία της χώρας είναι στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ήδη έχουμε ένα παράδειγμα στην γειτονιά μας, όπου ουσιαστικά έχει τεθεί νοκάουτ το νοσοκομείο, είναι το υπάρχον νοσοκομείο της Λεκάδας. Το δικό μας νοσοκομείο πορεύεται επί ξηρού αριθμής, θα τα πούμε και παρακάτω. Πολλά μικρά νοσοκομεία και ξέρετε ότι ουσιαστικά τα κέντρα υγείας τα περισσότερα στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, τα δικά μας έχουν υπολειτουργούν, είναι υποδιάλυση, μάλιστα και με μία απόφαση. Φέτος το καλοκαίρι άρχισαν να εφημερεύουν και εναλλάξ, να εφημερεύουν κάθε μήνα τα κέντρα υγείας του Πεναλλακίου και της Πάρκας. Και η μονάδα που έχουμε εδώ, η νομαρχιακή μονάδα του παιδί του πρώην ΕΟΠΗ, που χρόνια τώρα μας τάζαν να θα γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, υπολειτουργεί. Στην ουσία, γραφάρματα γράφονται, μια συνταγογράφηση γίνεται και η μονάδα παραπέει και δεν προσφέρει τις υπηρεσίες έτσι για τις οποίες θα μπορούσε να προσφέρει στον πληθυσμό της περιοχής. Λένε ότι οι αριθμοί κουράζουν, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι αριθμοί φωνάζουν. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θα σας βομβαρδίσω και με λίγα νούμερα απόψε, για να έχετε καταρχήν μια εικόνα του τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας πανελλαδικά και εδώ. Λοιπόν, για να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας και ένα νοσοκομείο ή μια δημόσια δομή υγείας, πρέπει βασικά να υπάρχουν δύο πράγματα. Χρηματοδότηση, υγείας χρηματοδότηση και προσωπικό. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση? Πρέπει να σας πω ότι από το 2010 μέχρι το 2015 οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων βαίνουν συνεχώς κατόπιν εντολών βέβαια της εκάστοτε κυβέρνησης περικοπημένοι. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου της Πρέβεζας του 2015 είναι στο 50% του προϋπολογισμού του 2011. Και περίπου έτσι πάνε τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Δεύτερον, στην αρχή της χρονιάς αποφασίστηκε η κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα να είναι για λειτουργικές δαπάνες 1.400.000.000 ευρώ. Διανύουμε τον 10ο μήνα του έτους και έχει εκταμιευθεί πανελλαδικά, έχουν εκταμιευθεί τα 400 εκατομμύρια μόνο. Το 30 δηλαδή της 100 περίπου της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Και αυτό συμβαίνει και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Δεύτερος αριθμός. Τα χρέη των νοσοκομείων, και θα σας πω γιατί προκύπτουν τα χρέη. Τα χρέη των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή πανελλαδικά είναι 1.600.000.000. Πάνω από 2 εκατομμύρια είναι το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Τα νοσοκομεία κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα προϋπολογισμό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να υλοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, έφτιαξε και το νοσοκομείο της Πρέβεζας ένα προϋπολογισμό, έκανε τις συμβάσεις με τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού, συντηρέσιου, υπηρεσιών, καυσίμων κτλ. Ναι, αλλά μέχρι τώρα το νοσοκομείο της Πρέβεζας έχει λάβει το 30% της προβλεπτής της εθνικής χρηματοδότησης. Δηλαδή δεν πληρώνονται οι προμηθευτές. Αυτό λοιπόν που ακούτε από τα μέσα ενημέρωσης κάθε τόσο, έντυπα ηλεκτρονικά και εδώ,
ότι δεν υπάρχουν υλικά στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν γάζες, δεν υπάρχουν το ένα, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις, γεια σας, με τα νοσοκομεία, με τους προμηθευτές, υπάρχουν, αλλά το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στο ότι δεν χρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία και δεν πληρώνουν τους προμηθευτές και αρχίζουν οι προμηθευτές να εφαρμόζουν ένα ιδιότυπο blackout. Αυτή τη στιγμή, πανελλαδικά, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, στα όρια του blackout, λόγω της έλλειψης υλικών από τη μη κρατική χρηματοδότηση. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Την ίδια, σας είπα ότι εκταμιεύτηκαν 400 εκατομμύρια φέτος. Μνημόνιο έχουμε, το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι είχαμε το δεύτερο. Την ίδια περίοδο είχε εκταμιευθεί ένα δις. Την ίδια περίοδο πέρσι είχε εκταμιευθεί στα νοσοκομεία ένα δις χρηματοδότησης. Φέτος 400 εκατομμύρια. Η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι τέλος του έτους δεν θα εκταμιευθούν πάνω από το 50% της αρχικής προβλεπτικής σας κρατικής χρηματοδότησης. Επόμενα τα νοσοκομεία, το επόμενο διάστημα και το νοσοκομείο της Πρέβεντας θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα στα υλικά και στις υπηρεσίες. Ξέρετε, κάποια στιγμή στο νοσοκομείο δεν είχαμε κάψιμα, δεν ερχόντουσαν και δεν είχαμε ζεστό νερό. Και ζεσταίνονταν νερά στην κουζίνα, στις κατσαρόλες, για να πλύνουμε τα νεογέννητα. Θα μπούμε δηλαδή σε συνθήκες πάλι τετραρτοκοσμικές, λόγω ακριβώς της μη χρηματοδότησης. Το νοσοκομείο, το δικό μας, δεν έχει άλλους πόρους από πουθενά. Την κρατική χρηματοδότηση, αυτή είναι. Αυτό περιμένει και είναι χρήματα τα οποία τα έχει πληρώσει ο εθνικός λαός. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρότατο πρόβλημα χρηματοδότησης που οδηγεί στα όρια του blackout και σε επικείμενες καταρρεύσεις σε δημόσιες δομές υγείας, εάν δεν επιληθεί το επόμενο διάστημα. Και φαίνεται ότι δεν θα επιληθεί. Γιατί οι δεσμεύσεις που υπάρχουν με το τρίτο μνημόνιο είναι τέτοιες. Δεύτερο στοιχείο. Πάλι αριθμητικά για να έχετε μία εικόνα. Προσωπικό. Τα τελευταία 5 χρόνια έφυγαν από το νοσοκομείο της χώρας 17.000 περίπου. Αυτές είναι οι καθαρές απώλειες, 17.000 εργαζόμενοι. Από 67.000 έχουν φτάσει στις 50.000. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κέρδιες κομβικές, εξειδικευμένο προσωπικό, σε διάφορες θέσεις μέσα στις κλινικές, στα τμήματα του νοσοκομείου. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα 5, από το νοσοκομείο της Πρέβεζας έφυγαν 115 άτομα, πάνω από το 1 τρίτο της πραγματικής του δύναμης του 2010. Σας λέω τα νούμερα. Λείπουν αυτή τη στιγμή από οργανικές θέσεις που υπάρχουν 26.000 άτομα από τα νοσοκομεία της χώρας. Λείπουν από το νοσοκομείο της Πρέβεζας πάνω από 80 άτομα, ακόμα και με αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχτηκαν το 2012, τους λεγόμενους μνημονιακούς, ακόμα και με αυτούς. 17 είναι οι κενές θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, εξειδικευμένων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. 40 είναι οι κενές θέσεις των νοσηλευτών. 13 είναι οι κενές θέσεις στα εργαστήρια του νοσοκομείου. 10 είναι οι θέσεις στη διοικητική και τεχνική υπηρεσία που υπάρχουν. Αυτά τα νούμερα μπορεί να σας φαίνουν τα 10-13 σαν μικρά σαν νούμερα, αλλά να τα λάβετε υπόψη ότι είναι εξειδικευμένο προσωπικό και σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 240 θέσεων που είναι οι οργανικές θέσεις του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρότατο πρόβλημα χρηματοδότησης και προσωπικού που οδηγεί χρόνια τώρα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο το νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και έκλεισε η ουρολογική κλινική που κάποτε υπήρχε στο νοσοκομείο, έκλεισε η ορθοπαιδική κλινική, πρακτικά υπάρχει ένας ορθοπαιδικός, και το Δεκέμβρη απολύονται για τη λίγη σύμβασή τους τρεις επικουρικοί γιατροί από το νοσοκομείο της Πρέβεζας σε κομβικότατες θέσεις. Ο ένας είναι στο αναισθησιολογικό, έχουμε έναν μόνιμο και έναν επικουρικό, έτσι λειτουργεί το νοσοκομείο της Πρέβεζας, 31 Δεκεμβρίου φεύγει ο ένας. Πρακτικά, εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα αυτό, το νοσοκομείο καταραίει. Χωρίς με έναν αναισθησιολόγο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν καταραίει μόνο ο χειρουργικός τομέας ολόκληρο, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει εφημερίες, να δίνει αναισθησία στη χειρουργία, να βρίσκεται επί 24 ώρες βάσεως στο νοσοκομείο και ξύπνιος και σε μια τόσο κρίσιμη ειδικότητα. Δεύτερος, φεύγει ο καρδιολόγος. Επικουρικός, ο κύριος, τέλειωνε η σύμβαση. Ξέρετε τα προβλήματα, παραλίγο να θέσει πάλι η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Τρίτον, έχουμε έναν επικουρικό χειρουργό. Φεύγει και αυτός. Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα στην χειρουργική κλινική.
Και έχουμε την παθολογική κλινική, τη μεγαλύτερη κλινική του νοσοκομείου, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με δύο γιατρούς, τον κύριο Μπαΐλη και την κυρία Τζίμα, με τεράστια προσπάθεια των δυο αυτών γιατρών, με προσπάθεια αφήνοντα τις εφημερίες μέρα νύχτα να βρίσκονται στο νοσοκομείο. Και την παιδιατρική κλινική, που ξέρετε ότι 10 μέρες το μήνα είναι χωρίς παιδίατρο παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι δύο εναπομείνοντες γιατροί και νοσοκομείο της Πρέβεζας. Σας έδωσα λίγο τα αριθμητικά δεδομένα για να δείτε τι περιπτώσει. Συναντηθήκαμε, όπως γνωρίζετε, είχαμε ενημερώσει και τότε με τον γίνη Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Συναντηθήκαμε με τον διοικητή της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Συναντήθηκε και η Ομοσπονδία μας πάλι με τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν οι αναμενόμενες, ότι ναι, δεν είναι μέσα στη λογική μας κάποια πράγματα, αλλά θα τα κάνουμε. Τα χρήματα δεν υπάρχουν, εάν πάρουμε κάποια δόση, θα εξαρτηθεί αυτό από τις διαπραγματεύσεις και κάθε φορά. Με το προσωπικό εκ των ενόντων, αυτό μας είπε, δεν υπάρχουν δυνατότητες με επικουρικό κάπως προσωπικό και ό,τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε και από τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να πάρουμε για τα νοσοκομεία. Αυτές ήταν περίπου οι απαντήσεις. Δηλαδή, πρακτικά, ουσιαστικά, τίποτα. Μπροστά στον κυκαιώνα αυτών έχουμε το 2015 3.000 άτομα να αποχωρούν από το σύστημα ήδη μέχρι τώρα υγείας. Ξέρετε τι εξαγγέλει εδώ και περίπου ένα χρόνο τούτη η κυβέρνηση, ένα χρόνο η προηγούμενη κυβέρνηση από την εποχή περίπου του κυρίου Γεωργιάδη, 4.500 θέσεις. Υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος γενικώς γυρίζει σαν ένα μπαλόνι προεκλογικής υποσχεολογίας εδώ και 2-3 χρόνια. Για 4.500, για μια προκήρυξη και πρόσληψη 4.500 υγειονομικών. Δεν έχει υλοποιηθεί καμία από αυτές, σας διαβεβαιώ. Δεύτερον, σας διαβεβαιώ ότι επίσης το 2015 δεν θα υλοποιηθεί καμία από αυτές και το 2015, γιατί δεν υπάρχει εγγεγραμμένο κανένα κονδύλι για αυτές τις προσλήψεις. Και αυτό που είπε ο κύριος Ξανθός όταν συναντήθηκε με την Ομοσπονδία μας είναι ότι αυτές τις μέρες θα ανοίξει μια προκήρυξη 980 θέσεων. Όταν μετά από 5 χρόνια έχουν φύγει 17.000 από το σύστημα, όταν μόνο από φέτος έχουν φύγει πάνω από 3.000 από τα νοσοκομεία, θα ανοίξει, όχι πρόσκληση, μια προκήρυξη 980 θέσεων, η οποία θα τελεσφορήσει, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, μέσα στο 2016. Αυτές θα είναι οι προσλήψεις που θα γίνουν και μετά ο Υπουργός είπε με επικουρικούς. Και θα κάνει και μια εξαγγελία περίπου 600 θέσεων επικουρικών. Για να τελειώνουμε και με αυτό το παραμύθι. Οι επικουρικοί, φίλοι και φίλες, είναι το φύλλο σηκής, με το οποίο κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση κρύβει την αδυναμία της και τη μη θέλησή της για να κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία. Τι εννοώ? Είναι άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές, οι οποίοι είναι υγειονομικοί συμβασιούχοι, μεν ενός χρόνου σύμβαση, προσλαμβάνονται με μια σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και σε ένα χρόνο απολύονται από τα νοσοκομεία. Δεν έχει ανάγκη τα νοσοκομεία από τέτοιες θέσεις εργασίας. Δεν έχει τέτοια. Τα νοσοκομεία έχουν ανάγκη από ανθρώπους μόνιμους που θα μπουν με αποκλειστική απασχόληση μέσα, θα γνωρίσουν το περιβάλλον, θα εξοικειωθούν με το περιβάλλον και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους. Αυτή την ανάγκη έχουν σήμερα τα νοσοκομεία και οι χιλιάδες θέσεις κενές που υπάρχουν και οι δεκάδες, 80 τόσες κενές θέσεις που υπάρχουν σήμερα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Δεύτερο στοιχείο. Επικουρικός. Ένας επικουρικός γιατρός δεν έρχεται εύκολα σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας και το καταλαβαίνετε. Αυτά υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι, ακόμα και αυτό, να παραβλέψουμε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την εκμετάλλευση. Δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί έρχεται για ένα χρόνο, παίρνει την οικογένειά του, δίνει τόσα λεφτά για να έρθει να νοικιάσει κτλ. Και σε ένα χρόνο ακριβώς του λένε, μάλιστα ήταν και φύγε. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει εύκολα ένας άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια εκπαίδευσης και δαπάνης ψυχικής, πνευματικής, σωματικής και οικονομικής. Τρίτο στοιχείο και πολύ βασικό. Ξέρετε γιατί γυρίζουν την καραμέλα των επικουρικών όπλων και να ρωτήσουν, θα πάρουμε κάτι επικουρικούς τώρα, ρωτήστε διοικητές νοσοκομείων, να ρωτήσετε παντού με κάτι επικουρικό, όλο αυτό μιλάνε. Γιατί δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Γι' αυτό και πετάνε το παλάκι. Θα βγει λοιπόν ο κύριος Υπουργός, ο νυν τώρα ο κύριος Ξανθός, θα πει ότι θα διορίσουμε 630 θέσεις επικουρικών. Ναι, αλλά για να πάρει επικουρικούς ένα νοσοκομείο,
πρέπει να έχει βεβαίωση ότι έχει εξασφαλισμένη για ένα έτος το μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις εργοδοτικές του γιατρού ή του εργαζόμενου και τις εφημερίες του. Λοιπόν, το νοσοκομείο της Πρέπερος, όπως και πάρα πολλά νοσοκομεία, δεν έχουν τέτοια χρήματα, άρα επόμενα είναι δώρον άδωρον αυτή η εξαγγελία. Τελικό συμπέρασμα. Ένα, λοιπόν, είναι βασικό, ότι κάτω από αυτές τις δύο προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που με βάση και τα στοιχεία του Δεύτερου Μνημονίου που προβλέπονται πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και τεράστιες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, πιστεύουμε ότι το όλο σύστημα, το είπε και ο κύριος Υπουργός, αν νομίζω, στη Βουλή, είναι στα όρια του blackout. Νομίζουμε όμως ότι ειδικά τα μικρά νοσοκομεία της περιοχής μας και ειδικά το δικό μας κινδυνεύει. Αυτός είναι η έκφραση που σας λέω. Κινδυνεύει. Κινδυνεύει όχι να κλείσει με την έννοια να μπει ένα λουκέτο και να κυκλοφορούν γάτες και ποτίκια μέσα στο νοσοκομείο. Το λουκέτο στα νοσοκομεία δεν μπαίνει. Είναι λειτουργικό λουκέτο. Είναι να έρχεται ο άνθρωπος και να μην μπορεί να νοσηλευτεί. Να μην υπάρχει γιατρός. Να μην υπάρχει προσωπικό. Να μην υπάρχουν υλικά για να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το λουκέτο στα νοσοκομεία. Και κινδυνεύει το δικό μας νοσοκομείο από τέτοιο. Σε μεγάλη κίνηση. Σε ένα μεγάλο έβρος ειδικοτήτων και κλινικών. Ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο μας, έτσι, είναι δομές υγείας ή άλλες. Κοιτάξτε τι γίνεται με την ομαρχιακή μονάδα του παιδί. Όπως σας είπα, μας τιτάζανε τόσα χρόνια ότι θα γίνει αστικό κέντρο υγείας, υπολειτουργεί, υπάρχει ένα προσωπικό ελάχιστο ιατρικό και σχετικά λιγοστό βέβαια από τις άλλες ειδικότητες, οι οποίες μπαίνει στην ουσία, δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που έπρεπε να προσφέρει η μονάδα αυτή σαν χώρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν παίρνετε κανένα μέτρο να ενισχυθεί. Εμείς λοιπόν λέμε ναι, να λειτουργήσει. Σαν μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα αστικό κέντρο υγείας, να ενισχυθεί με προσωπικό, να πάρουν γιατρούς, νοσηλευτές, να λειτουργήσουν τα εργαστήριά του και να προσφέρει αυτό που έπρεπε να προσφέρει. Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως δηλαδή, γίνεται περίπου με τα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου. Και θα αποσυμφορούσε και το νοσοκομείο και θα επέτρεπε το νοσοκομείο να αξιοποιήσει και το προσωπικό του και πόρους, τους λιγοστούς πόρους τους σε άλλες κατευθύνσεις. Τα κέντρα υγείας, τι αλήθεια, έτσι, πρακτικά λειτουργούν με αγροτικούς γιατρούς. Υπάρχουν, όπως σας είπα και στην αρχή και το καναλάκι, ήδη έχουμε την εναλλάξη λειτουργία τους. Σε λίγο θα έχουμε αντίστοιχο και με το Δεσποτικό και τη Φιλιππιάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεύτερο ζήτημα. Ο κόσμος πληρώνει. Ξαναπληρώνει. Συνεχώς μεταβιβάζονται υπηρεσίες, ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών υγείας στις τσέπες του. Βλέπετε τι γίνεται τώρα, πάλι με τις ασφαλιστικές εισφορές στις συντάξεις και στις επικουρικές και στις κύριες, όπου αυξήθηκε, αλλά υπηρεσίες δεν έχει. Ο ΕΟΠΗ, τέλος. Έτσι, υποχρηματοδοτείται εντελώς, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Και ο κύριος Ξανθός προχτές είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ο ΕΟΠΗ να δώσει αυτά που οφείλει από τα νοσοκομεία. Δηλαδή, πλήρωναν οι εργαζόμενοι εισφορές τόσα χρόνια για υπηρεσίες υγείας και σήμερα η ΕΟΠΗ αδυνατεί να προσφέρει αυτά που πλήρωναν οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια από τις εισφορές τους και τις υπηρεσίες τις οποίες πηγαίνουν σαν συνταξιούχοι, σαν εργαζόμενοι κτλ. Έτσι. Από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στο νοσοκομείο της Πρέπερας. Από το 2012 μέχρι τώρα 80.000 ευρώ έχει δώσει, 84.000 ευρώ. Οφείλει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή μόνο από το νοσοκομείο της Πρέπερας, εκατομμύρια ευρώ στο νοσοκομείο. Έτσι. Έχει πρακτικά καταρρεύσει. Και όλο συνεχώς αυτό που παρακολουθούμε είναι να μεταβιβάζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης υπηρεσιών υγείας κατευθείαν στις τσέπες των πολιτών. Κατάργησαν το 5€ στα νοσοκομεία και το πήραν πολλαπλάσια μέσω της αύξησης των εισφορών στις κύριες συντάξεις υγείας και 6% που πήγε στις επικουρικές συντάξεις. Είναι πολλαπλάσιο το ποσό το οποίο παίρνει. Και να πήγαινε, να μου πείτε να πήγαινε και στις υπηρεσίες της υγείας, να πήγαινε στα νοσοκομεία, αυτά δεν πήγε. Πήγε στη μαύρη τρύπα των ελλημάτων. Έτσι. Πήγε αλλού. Αλλού πήγε. Δεν πήγε πουθενά. Έτσι. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λοιπόν, πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή και του τρίτου μνημονίου τα υγείας θα πάρουν μια πάρα πολύ άσχημη τροπή και δεν είμαστε κινδυνολόγοι. Νομίζω ότι όσα πράγματα κατά καιρούς λέγαμε παρά το ότι κατηγορηθήκαμε ότι υπερβάλλουμε λίγο, ότι τα φωσκώνουμε λίγο, ότι κινδυνολογούμε, τα βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Και νομίζουμε ότι είναι η ώρα η κοινωνία της Πρέβεζας να ξεσηκωθεί, γιατί τελικά πρέπει όλοι που είμαστε εδώ,
αλλά και οι δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας που είναι έξω, να απαντήσουμε σε 2-3 πράγματα. Τι υγεία τελικά θέλουμε στην περιοχή μας και στην πόλη μας? Θέλουμε μια υγεία να πληρώνουμε από τις τσέπες μας, έχουμε, δεν έχουμε? Έτσι. Το μοντέλο που βλέπουμε, ας πούμε, στην Αμερική, σε αμερικάνικα ντοκιμαντέρ. Ή θέλουμε μια υγεία, εφόσον πληρώσαμε τόσα χρόνια και πληρώνουμε τόσες εισφορές, να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο να εξυπηρετούμαστε σαν άνθρωποι δωρεάν, χωρίς άλλες επιβαρύνσεις, αξιοπρεπώς, και όχι να τρέχουμε στις άλλες πόλεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υγείας και ψηλοφίλου? Τι νοσοκομείο θέλουμε? Θέλουμε ένα νοσοκομείο που να μπορεί να παρέχει τις βασικές νοσηλευτικές φροντίδες, που μπορεί να παρέχει ένα νοσοκομείο του επίπεδου της πρέβεζας, ή ένα νοσοκομείο του κέντρου υγείας που θα είναι σαν σταθμός τροχέας? Περάστε κύριε, τον βλέπουμε, δεν έχουμε, φεύγετε. Περάστε κύριε, εσείς δεν έχουμε, φεύγετε. Τέτοιο νοσοκομείο θέλουμε. Τι κέντρα υγείας θέλουμε? Τελικά δηλαδή πρέπει να δώσουμε και οι ίδιοι και ο καθένας μας και όλη η κοινωνία της πρέβεζας μια απάντηση. Η άποψή μας είναι ότι αν η κοινωνία της πρέβεζας δεν ξεσηκωθεί άμεσα, το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρότερο πρόβλημα. Και ήδη υπάρχουν και ενδείξεις, σχεδιασμοί. Αυτό που τώρα αργά και βαθμιαία συμβαίνει, δηλαδή το να χάνει το χαρακτήρα του σαν νοσοκομείο και περισσότερο να παίρνει, να σας το πω πιο απλά, ένα χαρακτήρα αναβαθμισμένου κέντρου υγείας, να συμβεί και νομοθετικά. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν απόψεις κάτω από την πίεση των επιταγών των μνημονίων που συνυπέγραψαν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι τωρινοί, να γίνει μια νέα μεταρρύθμιση, ένας νέος υγειονομικός χάρτης, και μέσα στα πλαίσια αυτά να αλλάξει ρόλο επισήμως πλέον και με μπούλα το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ρόλο αλλάζει σιγά σιγά de facto, όπως σας είπα, από λόγω αυτών των καταστάσεων. Και ένα τελευταίο. Εάν πριν πω τις προτάσεις μας, τις σκεφτόμαστε εμείς και τι προτείνουμε, υπάρχει και μια αιτία γύρω από αυτά, γιατί αν δεν έχουμε να δεν ξεκαθαρίσουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουμε και ένα μπούσουλα, δηλαδή θα χάσουμε το προσωπικό λιμό μας. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα το συνολικό στην υγεία και στην περιοχή μας σήμερα, αυτή η κρίση. Ή γιατί υπάρχει αυτή η κρίση σήμερα στο νοσοκομείο. Αν απαντήσουμε ότι φταίνει οι εργαζόμενοι, θα αρχίσουμε να βαράμε τους εργαζόμενους. Αν απαντήσουμε ότι φταίνει οι ψαράδες της παραλίας που έρχονται το πρωί, θα αρχίσουμε να βαράμε τους ψαράδες της παραλίας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση. Η απάντηση λοιπόν η δικιά μας είναι ότι, και δεν πρέπει να εξορκίζουμε εδώ την πολιτική, είναι ότι είναι πολιτικές οι αιτίες που βρίσκεται και πορεύεται πάνω σε αυτή την κατάσταση του νοσοκομείου, οι δημόσιες δομές υγείας και η υγεία στην χώρα. Είναι πολιτικές κατευθύνσεις που υπάρχουν και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εφαρμόζονται σήμερα τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα μας με τα μνημόνια, που είναι μια σύνοψη αυτών των κατευθύνσεων και που έχουν οδηγήσει την υγεία και θα την οδηγήσουν σε ακόμα χειρότερα επίπεδα αν δεν αντιδράσει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η αιτία. Και οι αυτούργοι είναι αυτοί που κάθε φορά εφαρμόζουν, οι κυβερνήσεις δηλαδή, αυτές τις πολιτικές. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι φταίει, την αιτία και ποιος είναι ο αυτούργος, δεν μπορούμε να ξέρουμε και πού απαρέσουμε, από πού θα διεκδικήσουμε δηλαδή. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιδράσει. Πιστεύουμε ότι καταρχήν προτείνουμε σε όλους τους φορείς να το δουν αυτό και μέσα από τις συνεδριάσεις των οργάνων τους, ένα συλλαλητήριο στο χώρο του νοσοκομείου. Η αρχική μας πρόταση είναι να γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 12.30 ώρα, να πάρθει μια απόφαση και από τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στάσεις εργασίας από τις 12 μέχρι τις 3 και από τα σχολεία, να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση στο νοσοκομείο για να διεκδικήσουμε, καταρχήν να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση αυτή, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε την άμεση επαρκή κρατική χρηματοδότησή του και την ενίσχυσή του με μόνιμο και προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης, το αναγκαίο προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή να καλυφθούν, δηλαδή τουλάχιστον οι κοινές οργανικές του θέσεις, ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει διακρίνει. Δεύτερο στοιχείο, κάνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς να συνεδριάσουν
αν θέλετε και με το δικό τους πλαίσιο, εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε οποιαδήποτε στοιχείο θέλετε και να βομβαρδίσουν το Υπουργείο με διαμαρτυρίες. Να στείλουν δηλαδή τις αποφάσεις τους, είτε είναι σύλλογοι, ΕΛΜΕ, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι, διάφοροι, πολιτιστικοί στην πρέπεζα, να πάρουν αποφάσεις και να βομβαρδίσουν το Υπουργείο. Είναι και αυτός ένας τρόπος, πέρα από τη συναντητήρια που θα κάνουν. Τρίτον, νομίζουμε ότι είναι η ώρα σε μια ειδική συνεδρίαση και σοβαρά το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέπεζας να ασχοληθεί με την κατάσταση της υγείας και το Δημοτικό. Είναι Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μονάδες υγείας που έχει στο χώρο του Δήμου, που υπάρχει, έτσι, το επισήμου του Δήμου Πρέπεζας, το νοσοκομείο της πόλης. Πρέπει, νομίζουμε, λοιπόν, σε μια ειδική συνεδρίαση να ασχοληθεί και να πάρει σοβαρές αποφάσεις και σε μια σωστή κατεύθυνση διεκδίκησης της αναβάθμισης στο νοσοκομείο. Έτσι. Δεν μπορεί, δηλαδή, να μείνουν αμέτωχοι. Τρίτον. Τέταρτον. Εμείς, πέρα από αυτά που προτείνουμε αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει αμέσως μετά, αφού εκδηλωθούν, να κάνουμε πάλι μια μάζοξη και να τα ξανακουβεντιάσουμε και να δούμε πώς θα πάμε παραπέρα, να ξέρετε ότι το επόμενο διάστημα, μέσα στο Νοέμβριο, έρχονται απεργιακές κινητοποιήσεις, όχι μόνο σε επίπεδο δημόσιο τομέα και ιδιωτικού, αλλά έρχονται και κινητοποιήσεις καθαρά υγειονομικές, στις οποίες μέσα εμείς θα συμμετάσχουμε και θα προβάλλουμε και τα ιδιαίτερα ζητήματα και του νοσοκομείου και γενικότερα της υγείας στην περιοχή μας. Έχουμε προτείνει μαζί με άλλα σωματεία ένα πανυγειονομικό συλλαλητήριο στα Ιωάννινα των νοσοκομείων της περιοχής μας. Την επόμενη, την Πέμπτη που μας έρχεται, έχουμε καλέσει σε μια σύσκεψη σωματεία των μικρών νοσοκομείων της περιοχής μας, όπως είναι το Φιλιατόν, της Λευκάδας, του Μεσολογγίου και το δικό μας, επειδή ξέρετε αυτά αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Μια κοινή σύσκεψη που θα γίνει και μια αλληλοενημέρωση και θα γίνει και μια προσπάθεια να ανοιχνευτούν οι δυνατότητες κοινής δράσης. Γιατί ξέρετε, δεν το κάνουμε αυτό για να αποκοπούμε από το υπόλοιπο υγειονομικό κίνημα ή από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής μας, αλλά τα μικρά έχουν και ιδιαιτερότητες. Μια παθολογική κλινική σε ένα μεγάλο νοσοκομείο μπορεί να έχει 7-8 γιατρούς ειδικευμένους. Φεύγει ένας, από τους 8 μπαίνουν οι 7, επιβαρύνονται βεβαίως οι 7 με πολλή δουλειά γιατί είναι μεγάλο το νοσοκομείο, αλλά δεν κλείνει η κλινική. Το νοσοκομείο της Πρέπεζας, η παθολογική κλινική, έχει 2 γιατρούς. Αυτή τη στιγμή με νύχια και με δόντια και με την συμβολή και του κυρίου Κονιδάρη από το Κέντρο Υγείας και Αναλογίου κρατάνε την παθολογική κλινική του μεγαλύτερου του νοσοκομείου όρθια. Εάν φύγει ένας γιατρός από αυτούς, έκλεισε η παθολογική κλινική. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των μικρών νοσοκομείων. Λόγω των μικρών προϋπολογισμών, της μικρής χρηματοδότησης και του ελάχιστου προσωπικού, μία απώλεια μπορεί να είναι κρίσιμη σημασία για το αν θα λειτουργήσει η μονάδα, αν θα λειτουργήσει όχι μόνο η κλινική τμήμα, ολόκληρο το νοσοκομείο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε, λόγω αυτής ακριβώς της ιδιαιτερότητας, να έχουμε μια συνάντηση και να καθορίσουμε από κοινού δράσεις το επόμενο διάστημα για τα ζητήματα της υγείας. Συγγνώμη που σας κούρασα έτσι με αυτή την πολυλογία, αλλά το βασικό νομίζω ότι μπόρεσα έτσι ένα περίγραμμα λίγο να σας δώσω την κατάσταση.